Ελληνική τηλεόραση που κοντράρει για πλάκα, πιστεύω προσωπικά, έχει για πλάκα τον Στάθη Παναγιωτόπουλο σαν έκδοτο. Τόσο καλό. Είναι τόσο καλό. Και μετά το σημερινό, δηλαδή. Και μετά το σημερινό, ελάτε να πείτε μας την άποψή σας κι εσείς. Ποιος νομίζετε ότι είναι ο πιο καλός σε αυτού την κατηγορία στα κρύα ανέκδοτα. Είναι στο νούμερο 16, είναι ο Γιάννης Οδραβίγκας. Είναι συνεργάτης της Μαρίας Επικατόρου. Αλλά πού και πού. Όπως και ο Στάρης εδώ, λέει ανέκδοτα. Αλλά τα λέει τόσο, δεν είναι τόσο τα ανέκδοτα που λέει. Τρόπος. Ο τρόπος που τα λέει, παιδιά, κρατηθείτε. Τσίσα. Ας πούμε και ανέκδοτο. Σε ένα λέει σταθμό διοδίων είχαν αποφασίσει νομική ότι στο χιλιοστό πελάτη θα έδινα δώρο 500 ευρώ. Έτσι σταματάνε το χιλιαστό οδηγό που περνά από τα διέδια και του λένε συγχαρητήρια λέει κύριε. Είστε χιλιαστός πελάτης λέει, κερδίζετε 500 ευρώ. Ο οδηγός ενθουσιασμένος απαντάει. Πω λέει ευχαριστώ κύριε στην φύλακα λέει, τα χρειαζόμουν αυτά τα λεπτά για να βγάλω δίπλωμα. Λοιπόν, πετάγε τη γυναίκα του από δίπλα για να σώσει την κατάσταση και να μην φάνε κλίση γιατί δεν είχε δίπλωμα αυτός ο χαζός οδηγός και λέει μην τον ακούτε κύριε αστυνόμε, ποτέ δεν ξέρει τι λέει όταν πίνει. Και πετάγεται λέει και ο κουφός παππούς από πίσω από το πίσω κάθισμα και λέει σας τα έλεγα εγώ, δεν σας τα έλεγα, δεν θα πάμε μακριά με κλεμμένα μπάξια. Ne vedi che sono